Αυτή είναι η ταινία μικρού μήκους που γύρισα το 1970, το Requiem, που τώρα έχει μετονομαστεί σε Requiem for Humanity, η οποία έχει συμπεριληφθεί στις 21 κλασικές ταινίες του κινηματογράφου που έγιναν από το 1902 μέχρι σήμερα, οι οποίες παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Κλασικού Κινηματογράφου Τέχνης που έγινε το 2014 στο Ντουμπάι από την DUCTAC, Dubai Community Theatre and Arts Center. Παρουσιάζει το κακό και το καλό, δείχνοντας το κακό με την βία διαμέσου των αιώνων, με χαρακτηριστική πρώτη εικόνα της ταινίας, το κεφάλι ενός πιθήκου, και τελευταία εικόνα, το ίδιο κεφάλι του πιθήκου να ξεπροβάλλει μέσα από το κράνος ενός αστροναύτη. Και το καλό, με τον εσταυρωμένο Χριστό σε απεικόνιση του Σαλβατόρ Νταλή, που έκοψε εδώ και 2.000 χρόνια την ιστορία του κόσμου στα δύο, στην πρόχριστου και μετά Χριστό. Η ταινία εισήγαγε στη βιομηχανία του κινηματογράφου νέο τρόπο γυρίσματος, με τη χρήση μικρών συνεχόμενων πλάνων και ανάλογη μουσική, που ονομάστηκε Flashing Pictures Editing Style και στα ελληνικά αργότερα διαδραστική εικονοληψία, που επιβλήθηκε στο μοντέρνο σινεμά και χρησιμοποιείται κατά κόρον σήμερα. Ελέγχθη ότι ήταν προφητική της καταστροφής των δίδυμων πύργων από ορισμένα πλάνα που έχει, με αεροπλάνα σε χαμηλή πτήση και κτίρια καταραίοντα. Στην ανωτέρω αφίσα αναφέρονται τα στοιχεία της ταινίας, όπως επίσης και μια ανάλυση που μου ζήτησαν να κάνω ως δημιουργός της ταινίας. Στις φωτογραφίες εικονίζομαι με την Super 8 κάμερα που γύρισα την ταινία, τα παιδιά που πρωταγωνιστούν, η Σοφία και ο Ολιβιέ, ένα μικρό Βιετναμεζάκι που ήταν από τον πόλεμο του Βιετνάμ που γινόταν το 1970 και μια φωτογραφία των δίδυμων πύργων που τράβηξα πολύ αργότερα το 1993, η οποία επειδή παρουσιάζει τους πύργους αχνά λευκούς σαν φάντασμα, ελέγχθη ότι και αυτή προϊόνιζε την καταστροφή τους. Σημειωτέων ότι η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε όταν έγινε η πρώτη αποτυχημένη απόπειρα καταστροφής των πύργων. Εδώ βλέπουμε μια αφίσα της Διεθνούς Έκθεσης Κλασικού Κινηματογράφου Τέχνης που έγινε το 2014 στο Ντουμπάι από την DUCTAC που προείπαμε, όπου αναφέρονται τα ονόματα των σκηνοθετών με τις 21 κλασικές ταινίες τέχνης που έλαβαν μέρος, καθώς επίσης και οι ημερομηνίες που έγιναν αυτές. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη ταινία με σενάριο που έγινε στην ιστορία του κινηματογράφου ήταν το 1902, το ταξίδι από τη γη στη Σελήνη του Ζορζ Μελιέ. Θυμηθείτε το Χιούγκο, την γνωστή τρισδιάστατη ταινία του Μάρτιν Σκοτσέζε που είδαμε πριν μερικά χρόνια και που περιέγραφε με πολύ γλαφυρό τρόπο τη ζωή του σκηνοθέτη αυτού. Ακολούθησαν άλλες 20 ταινίες που διαμόρφωσαν τη γλώσσα του κινηματογράφου γνωστών σκηνοθετών όπως είναι οι Hans Richter, Man Ray, René Clair, Louis Buñuel, Fritz Lang, Alexander Korda, Maya Deren και άλλοι. Οι ταινίες αυτές χαρακτηρίστηκαν ως οι ταινίες τέχνης του κλασικού κινηματογράφου επειδή αφενός διαμόρφωσαν την εκφραστική του γλώσσα, τρόποι γυρίσματος, είδη πλάνων, απόδοση έντονων σκηνών, τεχνοτροπία στο μοντάζ κλπ. Και αφετέρου παρουσίασαν και μετέφεραν στο θεατή για πρώτη φορά κάποια ιδέα, φιλοσοφία ζωής, συναισθηματική κατάσταση και άλλα. Το όνομά μου στη λίστα αυτή και η ταινία μου, το Requiem for Humanity, αναφέρονται στην 8η θέση, το έχω επισημάνει με ένα βελάκι για να το δείτε, και έχει συμπεριληφθεί η ταινία μου αυτή στις κλασικές ταινίες τέχνης, επειδή εισήγαγε στον κινηματογράφο το 1970 τον ευρώδες γρήγορο γύρισμα που χαρακτηρίστηκε ως Flashing Pictures Editing Style και στα ελληνικά διαδραστική εικονοληψία, και συγχρόνως απέδωσε με αυτό το στυλ τη βία
διαμέσου των αιώνων σε αντιπαράθεση με το έκπληκτο και αγνό βλέμμα των μικρών παιδιών που είναι τα αθώα θύματα. Οι ταινίες αυτές προεβάλλονται συνεχώς επί 20 ημέρες στις αίθουσες της έκθεσης από 14 έως 25 Μαρτίου και 9 έως 15 Απριλίου του 2014. Δυστυχώς δεν με ειδοποίησαν να παρευρεθώ, διότι πίστευαν ότι δεν βρίσκομαι στη ζωή και το έμαθα με τα 3 χρόνια. Αυτή είναι μια συνέντευξη που έδωσα στις 19 Αυγούστου του 2017 στην Μίνα Μπράντλεϊ από το διεθνές site DRTV του σφαιρικού κινηματογράφου. Ο σφαιρικός κινηματογράφος και η σφαιρική φωτογραφία ή άλλως η απεικόνιση virtual reality και ελληνικά εικονική πραγματικότητα ή απεικόνιση σε 360 μοίρες οριζόντια και 180 κατακόρυφα, δηλαδή απεικόνιση όλου του χώρου γύρω μας, είναι η καινούργια τεχνική που εισβάλλει ταχύτητα στον κινηματογράφο και την φωτογραφία και θα αλλάξει τα πάντα σε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Για αυτό το θέμα όμως, όπως και για την τέχνη του κλασικού κινηματογράφου, έχω γράψει ένα άρθρο που έχει αναδημοσιευθεί και από το ανωτέρω site DRTV, την προηγούμενη της συνέντευξής μου σε αυτό, δηλαδή στις 18 Αυγούστου του 2017. Και μπορείτε να την διαβάσετε στην αφίσα αυτή, αλλά και στην κεντρική μου σελίδα στον ιστό. Στην συνέντευξή μου αυτή παρουσιάζει η Μίνα Μπράντλεϊ όλη την κινηματογραφική μου πορεία των τελευταίων 50 ετών, που πάντα αναζητούσα και αναζητώ καινούργιους εκφραστικούς τρόπους στην τεχνολογία, αλλά και την κινηματογραφική έκφραση και την δημιουργία ταινιών πρωτοποριακών, υπερβαίνοντας τα συνήθη καθιερωμένα. Έτσι περιγράφει το Requiem for Humanity που έκανα το 1970 και την καινούργια τεχνική γυρίσματος που εισήγαγε αυτό στον κινηματογράφο, το Flashing Pictures Editing Style. Εν συνεχεία, περιγράφει τις 303 διάστατες φωτογραφίες που τράβηξα από τους Ολυμπιακούς του 2004 και την πρώτη ανάγλυφη τρισδιάστατη ταινία μου διάρκειας 40 λεπτών που γύρισα το 2011 για το Πάσχα στην Κέρκυρα. Μετά αναφέρεται στη δραστηριότητά μου ως Google Guide επίπεδου 6 και τις σφαιρικές 360 μοιρών φωτογραφίες μου της Ακρόπολης που δημοσίευσα με ρεκόρ θεάσεων τότε 12 εκατομμυρίων. Σήμερα όμως έχουν φτάσει το παγκόσμιο ρεκόρ για την Ακρόπολη των περίπου 38 εκατομμυρίων θεάσεων. Και στο τέλος επικεντρώνεται στις ταινίες που έχω γυρίσει του σφαιρικού 360 μοιρών κινηματογράφου. Έτσι αναφέρει την πρώτη μου ταινία, την Driving Style with Mozart, και περιγράφει μετά λεπτομερώς την Ακρόπολης Forever, που είναι μιας ώρας διάρκεια σφαιρική ταινία, υποδεικνύοντας πώς θα είναι οι σφαιρικές ταινίες μεγάλης διάρκειας του μέλλοντος. Τέλος, αναφέρει και τη σφαιρική μου ταινία Painting Exhibition και καταλήγει περιγράφοντας τον εξοπλισμό που χρησιμοποιώ. Σημειωτέων ότι όλες μου τις ταινίες, που είναι πάνω από 300, μπορείτε να τις δείτε στο κανάλι μου στο YouTube πολύ εύκολα. Γράψε στο Google το όνομά μου με λατινικούς χαρακτήρες, Μάριος Λευτεριώτης. Θα σας βγουν πολλά αποτελέσματα. Τα δύο πρώτα θα είναι: το πρώτο, Μάριος Λευτεριώτης λατινικά και ελληνικά, και το δεύτερο θα είναι Μάριος Λευτεριώτης YouTube. Εάν πατήσετε το πρώτο, θα πάτε στην κεντρική μου ιστοσελίδα, από όπου μπορείτε να ανακατευθυνθείτε σε άλλες 50 και πλέον σελίδες που έχω δημιουργήσει στον ιστό και σε δεκάδες άλλους συνδέσμους και να μάθετε τα πάντα για μένα. Και αν πατήσετε τη δεύτερη επιλογή του Google, δηλαδή το Μάριος Λευτεριώτης YouTube, θα πάτε στο κανάλι μου στο YouTube, που εκεί θα πρέπει να πατήσετε πάνω τη λέξη βίντεος για να σας βγάλει και τις 300 ταινίες που έχω ανεβασμένες. Τέλος, αν γράψετε στο Google Μάριος Λευτεριώτης Φώτος,
Θα σας βγάλει το site μου με τις φωτογραφίες μου, όπου μπορείτε να δείτε πάνω από 5.000 φωτογραφίες που έχω ανεβασμένες. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα ολοσέλιδο αφιέρωμα που μου έκανε στην Κυριακάτικη της έκδοση στις 20 Ιουλίου του 2008 η Κερκυραϊκή Εφημερίδα Ενημέρωση. Παρουσιάζει συνοπτικά τις σπουδές μου στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων Αθηνών και μετά στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου και δίνει στη συνέχεια μερικά στοιχεία από την επαγγελματική μου καριέρα στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και στην ΕΤΒΑ ως Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και σε άλλες θέσεις ευθύνης που διετέλεσα κατά καιρούς ως Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμίνας ΕΛΒΑ και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Λονδίνο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού Δορυφόρων Χαμηλής Πτήσεως, Inmarsat. Στη συνέχεια περιγράφει την καλλιτεχνική μου ενασχόληση με τον κινηματογράφο και την φωτογραφία, αναφέροντας μερικές από τις πρώτες ταινίες μου και επικεντρώνεται κυρίως στις δύο ταινίες της Κέρκυρας που έχουν βραβευθεί και διακριθεί σε πολλά φεστιβάλ. Το νησί της Ναυσικάς που πήρε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της ΕΛΕΚ και που δείχνει και το ράλι που γινόταν παλιά στην πόλη της Κέρκυρας και την Κέρκυρα σε 16 mm που προευλήθη στο επαγγελματικό φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Πήρε χρυσό αστέρι στο φεστιβάλ Ten Best του Λονδίνου και μετάλλιο στο φεστιβάλ Κανών και εκπροσώπησε την Ελλάδα στο φεστιβάλ της Μάλτας. Και καταλήγει κάνοντας ειδική μνήμα για την ενασχόλησή μου με την τριζιάθετη φωτογραφία και την δουλειά που έκανα τραβώντας τριζιάθετες φωτογραφίες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, αναφέροντας και το βιβλίο μου «Η τρίτη διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων» με τις 230 έγχρωμες τριζιάθετες φωτογραφίες του. Από κάτω είναι ένας πίνακας με ένα αφιέρωμα που έκανε στις 9 Απριλίου του 2018 στο έργο μου η τοπική εφημερίδα των Βρυλισσίων, Βρυλίσσια News, όπου αναφέρεται λεπτομερώς στο Requiem for Humanity και την διεθνή κατάταξή του μεταξύ των 21 κλασικών ταινιών τέχνης του κινηματογράφου, περιγράφει την τεχνοτροπία της διαδραστικής εικονοληψίας που εισήγαγε στο σινεμά το 1970, εν συνεχεία αναφέρεται στα πολλά εκατομμύρια επισκέψεων που έχουν οι σφαιρικές φωτογραφίες μου της Ακρόπολης, επίσης στα διάφορα βραβεία και διακρίσεις που έχουν πάρει κατά καιρούς οι ταινίες μου, περιγράφει τις τρισδιάστατες φωτογραφίες μου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και το βιβλίο μου «Η τρίτη διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας», αναφέρεται στα παλιά έγγραφα της οικογένειάς μου στην Κέρκυρα και καταλήγει να δώσει πολλούς συνδέσμους για τις ταινίες μου και για πολλά κοινωνικά δίκτυα και φωτογραφικά sites που φιλοξενούν δικές μου στήλες. Και τελευταίος στην ενότητα αυτή είναι ένας πίνακας με ένα άλλο δημοσίευμα της Ανωτέρω Εφημερίδας που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2019 και περιγράφει τον ιστότοπο στον οποίο έχουν ομαδοποιηθεί σε γκρουπ των 30 οι 300 περίπου ταινίες μου για την ευκολότερη επιλογή και παρακολούθησή τους, σημειώνοντας ότι προτάσσεται το γκρουπ με τις 30 πλέον δημοφιλείς ταινίες μου, με πρώτη βέβαια το Requiem for Humanity. Τον ιστότοπο αυτό μπορείτε να τον βρείτε αν γράψετε στο Google Marlef All Movies, μία λέξη χωρίς διαστήματα. Τέλος, αναφέρει ότι είμαι ο πρώτος παγκοσμίως που έκανα λήψη ακολουθίας σε Ορθόδοξο ναό με το νέο σύστημα της σφαιρικής απεικόνησης, όπου περιστρέφοντας ο θεατής την εικόνα με το ποντίκι ή τα δάχτυλα, βλέπει τα πάντα μέσα στο ναό. Εάν δεν φορά τα ειδικά γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται μέσα στο ναό και παρακολουθεί την ακολουθία από κοντά. Αυτή είναι μια φωτογραφία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών του 2004. Τράβηξα σε αυτούς τους αγώνες 700 περίπου διπλές τρισδιάστατες φωτογραφίες με ένα σύστημα που είχα φτιάξει μόνος μου
δύο φωτογραφικών μηχανών που δούλευαν συγχρόνως. Από αυτές διάλεξα τις 227 και τις περιέλαβα σε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Η τρίτη διάσταση των Ολυμπιακών Αγώνων», το οποίο συνοδεύεται και με τα ειδικά γυαλιά που δείχνουν το τρισδιάστατο εφέ. Το βιβλίο αυτό μπορείτε να το βρείτε και στον ιστό όπου το έχω ανεβάσει, αρκεί να ακολουθήσετε την απλή διαδικασία που σας έχω ήδη υποδείξει και πατήσετε στην κεντρική μου σελίδα επάνω αριστερά την επιλογή 3D Photos. Αυτός ο πίνακας είναι μια άλλη αφίσα της Διεθνούς Έκθεσης Κλασσικού Κινηματογράφου Τέχνης που έγινε το 2014 στο Ντουμπάι από την Ντουκτακ. Εδώ οι 21 κλασικές ταινίες τέχνης παρουσιάζονται χρονολογικά από το 1902 που είναι η πρώτη ταινία «Ταξίδι στη Σελήνη» του Ζορζ Μελιέ μέχρι την τελευταία που έγινε το 1990 και είναι «Ο θάνατος του Σταλινισμού» του Ζαν Σβανκμάγερ. Έκτοτε δεν έχει αναγνωριστεί άλλη ταινία ως κλασική ταινία τέχνης του κινηματογράφου, διότι έχει εξαντληθεί το θέμα των καινούριων τρόπων έκφρασης στην τεχνική του και απόδοσης νέων ιδεών και ψυχολογικών καταστάσεων. Η γλώσσα του κινηματογράφου έχει δηλαδή διαμορφωθεί πλήρως. Η δική μου ταινία, το Requiem for Humanity, επειδή έγινε το 1970, απεικονίζεται προτελευταία στον κατάλογο αυτό. Και βέβαια, παρεμβάλλονται όλες οι ταινίες που έγιναν από τους 21 σκηνοθέτες, πρωτοπόρους της 7ης τέχνης, που διαμόρφωσαν την κινηματογραφική γλώσσα, βάσει της οποίας έγιναν όλα τα αριστουργήματα και όχι μόνο, που παρουσιάζονται επί ένα αιώνα και πλέον στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και εδώ βλέπετε μια συλλογή φωτογραφιών μου σε διάφορες φάσεις της κινηματογραφικής και φωτογραφικής μου καριέρας κατά την διάρκεια των τελευταίων 60 ετών. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ διάφορα βραβεία, διακρίσεις και δημοσιεύματα για τις ταινίες μου κυρίως της περίοδου 1960, 70 και 80. Έτσι, επάνω βλέπουμε το πρόγραμμα του 14ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που έγινε από 24 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 1973, στο οποίο προευλήθη επιτυχώς η Κέρκυρα. Βλέπουμε επίσης σε ένθετο και απόσπασμα του προγράμματος που περιγράφει την Κέρκυρα. Δίπλα ακριβώς βλέπουμε απόσπασμα από τις σελίδες 606 και 607 του αγγλικού περιοδικού Movie Maker στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 1974 που ανακοινώνει ότι η Κέρκυρα πήρε το χρυσό αστέρι στον διαγωνισμό 10 Best του Λονδίνου, παραθέτει δε και την περιγραφή της ταινίας. Χαρακτηριστικό της περιγραφής αυτής είναι ότι στο τέλος της αναφέρει ότι η Κέρκυρα τους έκανε να θέλουν να επισκεφθούν το νησί αυτό. Πράγματι, αυτό έγινε το επόμενο καλοκαίρι που ήρθε στην Ελλάδα με δικό τους πλοίο που είχε και αίθουσα προβολής ταινιών. Ήρθαν στον Πειραιά, μας προσκάλεσαν στο καράβι τους και μας έκαναν προβολή και ο εκδότης του περιοδικού, ο Τόνι Ρόουζ, ήρθε στο σπίτι μου στα Βρυλίσια την επομένη, φάγαμε, είδε ταινίες μου και τα μηχανήματά μου και περάσαμε ένα ευχάριστο απόγευμα συζητώντας για τον κινηματογράφο. Από κάτω αριστερά είναι το βραβείο που έλαβα για τη συμβολή μου με τη ταινία μου «Το Χόμπι» του 1967 στην ανάπτυξη παγκοσμίως της ανεξάρτητης παραγωγής ταινιών μικρού μήκους στο Φεστιβάλ Ταινιών που έγινε στις 30 Ιουλίου του 2009 στο Ντόνετσκ της Ουκρανίας. Δίπλα είναι το Award of Merit
που έλαβε η Κέρκυρα στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους που έγινε στη Μάλτα στις 6 Νοεμβρίου του 1976. Δεξιά είναι το χρυσό μετάλλιο που έλαβε η Κέρκυρα στις Κάνες στις 20 Σεπτεμβρίου του 1976 στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Κάτω αριστερά είναι ο πρώτος έπαινος που έλαβε τον Ιούνιο του 1969 η ταινία μου «Το Χόμπι», που είναι η πρώτη ταινία που έχω κάνει ξεκινώντας την κινηματογραφική μου καριέρα, στον 3ο Πανελλήνιο Κινηματογραφικό Διαγωνισμό Ερασιτεχνών με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής τον γνωστό Έλληνα συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιώργο Τζαβέλα. Και δεξιά είναι το πρώτο βραβείο που έλαβε το Νησί της Ναυσικάς στις 16 Μαΐου του 1970 στο 4ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ερασιτεχνικού Κινηματογράφου σε μια αξέχαστη βραδιά στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην πλατεία Καρίτσι με πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής τον Γιώργο Κάρτερ. Και από κάτω είναι διάφορα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής, της βραδινής, της απογευματινής, των νέων, του προγράμματος της ραδιοτηλεόρασης κλπ. Για τις ταινίες μου που έγιναν κατά τη δεκαετία του 70. Εδώ βλέπουμε μια ανταπόκριση του 2013 από το Buenos Aires της Αργεντινής. Συγκεκριμένα, κατά το ταξίδι μας στην Νότια Αμερική το 1996, είχα τραβήξει στο γνωστό κέντρο ταγκό Casa Blanca μια φωτογραφία του τραγουδιστή Ρικάρτο Περέιρα Τσίκουι και φόντο μια μεγάλη φωτογραφία του Κάρλος Γκαρντέλ, την οποία ανέβασα στο Photonet και σε άλλα διεθνή φωτογραφικά sites. Την φωτογραφία αυτή την βρήκαν οι ιδιοκτήτες του κέντρου, την μεγάλωσαν και την έβαλαν να κοσμεί την είσοδο του κέντρου. Σε μια επίσκεψή του στο κέντρο αυτό, ο Αργεντινός δημοσιογράφος Αλμπέρτο Ραζόρε είδε τη φωτογραφία, διάβασε την υπογραφή μου Μαρλεφ κάτω δεξιά, έψαξε και με βρήκε στο ίντερνετ και συμπεριέλαβε το δημοσίευμα που βλέπετε σε ένα αφιέρωμά του για τον διάσημο Αργεντίνο τραγουδιστή ταγκό του Μεσοπολέμου, Κάρλος Γκαρντέλ. Ο Αλμπέρτο Ραζόρε, όπως θα δείτε, κάνει ειδική μνήμα στο Requiem for Humanity, δημοσιεύοντας και την φωτογραφία μου και αναφέρει επιλέξει για μένα ότι θεωρείται ως ο πρωτοπόρος του κινηματογράφου τέχνης και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο, και αυτό πριν το 2014 που συμπεριελήφθη η ταινία μου αυτή στις κλασικές ταινίες τέχνης του κινηματογράφου στην έκθεση που έγινε στο Ντουμπάι από τη Ντουκτακ. Και τέλος, το σύνολο αυτό που βλέπουμε στη δεξιά πλευρά του τοίχου διακρίνουμε επάνω αριστερά τις τρεις εμφανίσεις μου που έκανα στην τότε ασπρόμαυρη ελληνική τηλεόραση της ΕΡΤ. Έτσι, σε δύο αποκλειστικές για τις ταινίες μου εκπομπές του, η εκπομπή «Το ελληνικό ντοκιμαντέρ» και η ταινία «Μικρού μήκους της Ελευθερίας Ντάνου» στις 7 και στις 14 Μαρτίου του 1974, παρουσίασε τις δύο ταινίες μου, την Κέρκυρα και το Requiem for Humanity, κάνοντας πλήρη ανάλυση των ταινιών και συγχρόνως, στη δεύτερη εκπομπή στις 14 Μαρτίου, παραβρέθηκα και εγώ, όπου έδωσα λεπτομερή συνέντευξη για τις ταινίες μου και τον κινηματογράφο. Η άλλη εμφάνισή μου, στην τότε τηλεόραση, έγινε το 1976, μαζί με άλλους τρεις σκηνοθέτες που συζητήσαμε με συντονίστρια τη γνωστή εκφωνήτρια της τότε ελληνικής τηλεόρασης Κέλλη Σακάκου για την ταινία «Μικρού μήκους» και τον κινηματογράφο. Η φωτογραφία είναι από αυτή την εκπομπή όπου βλέπετε την Κέλλη Σακάκου και εμένα πριν από 44 χρόνια. Από κάτω ακριβώς στους δύο πίνακες βλέπετε τον Δημήτρη Μπέη
τότε Δήμαρχο Αθηναίων, που μου επιδίδει το τιμητικό δίπλωμα που βλέπετε από κάτω, στον επόμενο πίνακα, και το χρυσό μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων για τη συμμετοχή μου με την προβολή του Requiem for Humanity που είχα προσκληθεί να κάνω στις εορταστικές εκδηλώσεις του 1984 για τον εορτασμό για τα 150 χρόνια της Αθήνας ως πρωτεύουσα της Ελλάδας. Και τελείως κάτω θα δείτε όλη τη συνέντευξη που έδωσα στην εκπομπή της Ελευθερίας Ντάνου, το ελληνικό ντοκιμαντέρ και η ταινία Μικρού Μήκους στις 14 Μαρτίου του 1973, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Πάνθεον, στο τεύχος του Υπαρίθμ 542 της 7ης Μαΐου του 1974. Δεξιά επάνω βλέπετε το email που μου έστειλε η Google, που μου δηλώνει ότι οι φωτογραφίες μου που έχω ανεβάσει στους χάρτες της Google, κυρίως σφαιρικές της Ακρόπολης, έχουν μεγάλη επιτυχία αφού συγκέντρωσαν μέχρι το 2020 περίπου 38 εκατομμύρια θεάσεις, βοηθώντας όλον αυτόν τον κόσμο να επιλέξει σωστά τους προορισμούς στα ταξίδια του. Από κάτω ακριβώς είναι άλλη μία αφίσα της Διεθνούς Έκθεσης Κλασικού Κινηματογράφου Τέχνης που έγινε το 2014 στο Ντουμπάι από την Τούκτακ, με τις 21 κλασικές ταινίες τέχνης όλων των εποχών. Μπορείτε να δείτε το Requiem for Humanity σε κατάταξη και με χρονολογική σειρά παραγωγής του, αλλά και με σειρά αναφοράς των σκηνοθετών των ταινιών, όπου το όνομα το δικό μου διακρίνεται στην 8η θέση. Και τέλος, τελευταίος πίνακας είναι ένα δημοσίευμα από την επαγγελματική μου καριέρα, όταν ήμουν διευθυντής κατασκευών στη Βιπέντβα, η οποία είχε την ευθύνη κατασκευής όλων των βιομηχανικών περιοχών της Ελλάδας. Το δημοσίευμα αυτό είναι της εφημερίδας Express της 4ης Φεβρουαρίου του 1983 και αφορά μια συνέντευξη που έδωσα στον δημοσιογράφο της εφημερίδας ως τεχνικός διευθυντής της εταιρείας σχετικά με την προκατασκευή που είχαμε αρχίσει τότε να εφαρμόζουμε επιτυχώς στα κτίρια των βιομηχανικών περιοχών που κατασκεύαζε η ΕΤΒΑ. Τελειώνοντας την περιήγησή μας στον χώρο αυτό, θα ήθελα να σας παρουσιάσω και το βιβλίο μου Fingerprints, αποτυπώματα, που περιέχει 500 φωτογραφίες από τις 5.000 που έχω τραβήξει. Σας έχω δώσει ήδη οδηγίες πώς μπορείτε να τις βρείτε στον ιστό και μάλιστα να τις κατεβάσετε εάν θέλετε. Thank you for having watched my artwork. I hope it didn't make you feel tired. Now, there will be a screening of 1 minute long trailers of some of my most popular films, which I made during the last 53 years.
They are films of all kinds and cinematic form. The usual ones, 3D films, virtual reality 360 movies, documentaries, action films and psychologic ones, social films, movies of the Olympic Games, photo slide shows, biographic videos, short movies and long ones, and more. I hope you will like them. See you soon. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου και παρακολουθήσατε το καλλιτεχνικό έργο της ζωής μου. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Θα ακολουθήσει τώρα προβολή αποσπασμάτων ενός λεπτού διάρκειας μερικών από τις πιο δημοφιλείς ταινίες μου που έκανα τα τελευταία 53 χρόνια. Είναι ταινίες παντός είδους και κινηματογραφικής φόρμας, κανονικές, τρισδιάστατες, σφαιρικές εικονικής πραγματικότητας, ντοκιμαντέρ, δράσεις ψυχολογικές, κοινωνικές, περιγραφικές των Ολυμπιακών Αγώνων, photo show, βιογραφικές ταινίες μικρού μήκους, αλλά και μεγάλης διάρκειας και άλλες. Ελπίζω να σας αρέσουν. Γεια σας. Ξέχαστε στιγμές,
χάνεστε εικόνες αγαπημένες, το πέρασμά σας όμως μάγειξε και το άρωμά σας με μέθησε. Στερνή μέρα στο νησί της Γαλήνης σβήνεις. Την επομένη ξεκίνησα μόνος μου για ψάρεμα. Περπατούσα αρκετή ώρα και είχα απομακρυνθεί από το χωριό. Ο ήλιος έγινε και είχα ένα παράξενο συνέστημα. Αισθάνθηκα μια ζέλη. Είχα την εντύπωση ότι δεν ήμουν μόνος. Ο ήλιος με τύφλωνε και ένας ακαθόριστος θόρυβος με ενοχλούσε. Ήταν ένα παράξενο μονότονο βούισμα. We'll be right back.
έτσι από τον πορτόν και έρχονταν ένας άνθρωπος και την είδε τη γάτα και έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω της και δεν ήμουν αυτό, αλλά τα γατάκια της που ήθελαν και γάλα που τη θέλανε για να πιούν και το γάλα τους, ψοφίσανε και αυτά. Spin Span. Αγνή φυσική μαρμελάδα σε 5 φρούτα. Spin Span. Χωρίς συντηρητικά και χρώμα. Σήμερα θα φάμε κρέας. Με πουλέ όμως. Γι' αυτό πήρα 1 κιλό πατάτες. Τις ξεφλουδίζω. Τις βράζω. Τις περνάω από τη μηχανή. Ό,τι θέλει λέει, αφού έφτιαξες πουρέ Knorr. Μα φυσικά, να ταλαιπωρούμε με πατάτες, αφού υπάρχει ο υπέροχος πουρές Knorr. Ρούι ζελέ γιώτης, το γλύκισμα με τις λιγότερες θερμίδες. Τα μούσου του μιλάνε χαρούμενα τρελά. Έλα να τα πάρεις και τα σου πω πολλά. Τα μούσου του σου λένε Television, Television. Όσο μ' αρέσει. Μα πιο πολύ αγαπώ τις μασχάλες σου. Αγαπώ τις μασχάλες σου. Television, Television. Κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω, είναι κατάμαυρος. Τον έπλυνες γερά, τον έπλυνες καλά.
Μεν εξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά, αν τη δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλια να κοπούν, και τα χέρια που την παίζουν μες στη μαύρη γη να μπουν. Πες μου γιατί σαν ξένο με κοιτάς, δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες πίστα, και με αγνό, και με αγνό φιλούσες.
Athénas. Citoyens du monde, bienvenue à la grande fête d'Athènes. Citizens of the world, welcome to Athens. Jeux olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce. Olympic Games, welcome back to Greece. We'll be right back.
Thank you.
φωτοδόχων λαμπάδα της εσκότη φανίσα. Ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτή. Thank you.
Σήμερα, από το Γαϊδουράκι, φτάσαμε στα δύο αυτοκίνητα ο καθένας μας. Γίναμε τα διφάγα πλάσματα της πρώτης ευκαιρίας. Γίναμε καταναλωτές. Και το αύριο το νομίζαμε πάντα καλύτερο, γιατί έχουμε την τεχνολογία. Το αύριο όμως έγινε ένας εφιάλτης. Όχι μόνο για την Ελλάδα που καταραίει, αλλά για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Καταλάβαμε λάθος τη λέξη πρόοδος και πέσαμε στη φάκα της πλεονεξίας, της αρπαγής, του άκρατου εγωισμού. Και για όλα φταίνει οι άλλοι, αλλά οι άλλοι είμαστε εμείς. Εμπρός λοιπόν, ολοταχώς προς τα πίσω. Πιο πίσω όμως, τότε που δεν είχαμε ηλεκτρισμό και τηλεόραση. Όχι βέβαια, αυτά δεν φτάνουν σε τίποτα. Προς τα πίσω μέσα μας. Προς την απλότητα, προς την ανθρωπιά, προς την αγάπη. Ποιος τα ακούει όμως αυτά σήμερα? Μόνο το χρηματιστήριο μας ενδιαφέρει. Άφησέ τον αυτόν. Είναι γραφικός. Ναι, γραφικός μεν, αλλά απίστευτα περιγραφικός. Ο εναερίτης τεχνίτης είναι αυτός που εργάζεται στα ύψη, εναέρια, όπως το λέει και η λέξη. Οι εργασίες αυτές είναι επικίνδυνες και απαιτούν μεγάλη εμπειρία από τον τεχνίτη, συγκέντρωση και ακρίβεια στις κινήσεις του, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα. Στη συνέχεια θα δείτε στην πράξη γιατί το λέμε αυτό. Όπως βλέπετε, ο εναερίτης τεχνίτης αφενός είναι δεμένος στη μέση του με ζώνη ασφαλείας που περιβάλλει τον στήλο και αφετέρου πατά σε πρόχειρα σκαλοπάτια που ανεβαίνοντας δημιουργεί μόνος του με μεταλλικές μικρές ράβδους τις οποίες περνάει μέσα από τρύπες που υπάρχουν στον στήλο. Με αυτόν τον τρόπο, γέρνοντας αναγκαστικά προς τα πίσω, τεντώνει η ζώνη ασφαλείας και το σώμα του σταθεροποιείται από τη μέση και κάτω, δημιουργώντας την εντύπωση ότι κάθεται. Έτσι μπορεί ο τεχνίτης να χρησιμοποιεί τα χέρια του, περιστρέφοντας ελεύθερα από τη μέση και επάνω το κορμί του. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να ανεβεί επάνω στον οριζόντιο πρόβολο του στήλου, πράγμα όμως που τον εμποδίζει να κάνει η ζώνη ασφαλείας. Τι θα κάνει? Προσέξτε καλά. Θα αφαιρέσει τη ζώνη ασφαλείας και τελείως απροστάτευτος θα σκαρφαλώσει στο ψηλότερο σημείο του στήλου. Άκρος επικίνδυνη εργασία που απαιτεί... Thank you.
Γεια σας. Είμαι ένα αδεσποτάκι. Ήρθα σε αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρω γιατί. Το μόνο που ήξερα είναι ότι αγαπούσα ό,τι έβλεπα γύρω μου, όσους έβλεπα. Όλα τα πράγματα, τα πάντα, τη ζωή, έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί. Χαιρόμουνα την ημέρα, το φως. Όλα όσα ήταν γύρω μου. Και τότε ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Μερικοί με βοήθησαν. Μου έδωσαν και έφαγα. Με χάιδεψαν. Τους αγάπησα και με αγάπησαν. Και ξαφνικά ήρθαν οι άλλοι. Οι άλλοι. Οι κακοί. Αυτοί που με κυνήγησαν. Με βασάνισαν. Με έλειωσαν με τα αυτοκίνητά τους. Με έδωσαν βορά στα ζώα τους. Με ξέσκισαν. Γιατί. Τι είναι αυτοί. Άνθρωποι λέει είναι. Τι άνθρωποι είναι. Τι ψυχή έχουν. Πώς ζουν. Πώς κοιμούνται τα βράδια. Πώς μπορούν και βλέπουν τη ζωή γύρω τους. Πώς κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Και τώρα θα δείτε το αόρατο που κάμισο. Κάνει αόρατο τον άνθρωπο. Και τώρα θα δείτε πώς γίνεται το τρίκ όπου παρουσιάζεται ο ηθοποιός σε χώρους στους οποίους δεν βρίσκεται πραγματικά και εκτελεί εκεί το ρόλο του, επικίνδυνες σκηνές κτλ. Κτλ. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι μου. Πρώτο βήμα είναι να αλλάξω το background, αυτό το μπλε το οποίο βλέπετε. Έγινε μαύρο τώρα. Δεύτερο βήμα είναι να βρεθώ στην Ακρόπολη. Βρέθηκα στην Ακρόπολη. Παρθενώνας, Αριάτιδες κτλ. Κτλ. Εδώ λοιπόν ο ηθοποιός εκτελεί το ρόλο του από την ασφάλεια του στούντιου μέσα στο οποίο βρίσκεται, ενώ πίσω προβάλλεται η επικίνδυνη τοποθεσία στην οποία υποτίθεται ότι εκτελείται η δράση της ταινίας. As you set out for Ithaca, hope that your journey is a long one, full of adventure, full of discovery. Lystragonians and Cyclops, angry Poseidon, do not be afraid of them. You'll never find things like that on your way, as long as you keep your thoughts raised high.
as long as a rare sensation touches your spirit and your body. Why Strigonians and Cyclops, wild Poseidon? You won't encounter them unless you bring them along inside your soul. Unless your soul sets them up in front of you. Hope that your journey is a long one. May there be many summer mornings when, with what pleasure, what joy, you come into harbor seen for the first time. May you stop at Phoenician trading stations to buy fine things, mother of pearl, and coral, amber, and ebony, sensual perfume of every kind. As many sensual perfumes as you can. And may you visit many Egyptian cities to learn and learn again from those who know. Keep Ithaca always in your mind. Arriving there is what you're destined for. But do not hurry the journey at all. Better if it lasts for years, so that you are old by the time you reach the island, wealthy with all you have gained on the way, not expecting Ithaca to make you rich. Ithaca gave you the marvelous journey. Without her, you would not have set out. She has nothing left to give you now. And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have understood by then what these Ithacas mean. Thank you.